δεν είναι σε καμία αντίθεση με την κοσμοσότητα που θα αναφερθώ στο τέλος, που είναι, έχει μια τελείως διαφορετική αποστολή. Σε ό,τι αφορά τώρα για το Ίδρυμα, Πρόεδρε κύριε Μινόπουλε, θεωρώ ότι ορθώς ετέθη το ζήτημα. Μπορούμε και από αύριο να κάτσουμε να συζητήσουμε. Όλο το αρχείο του Λαυρογραφικού και Ιστορικού Μουσείου μπορεί να τεθεί στη διάθεση του Ιδρύματος και άλλων φίλων συλλεκτών, το γνωρίζω πολύ καλά, όπως ο Μιχάλης ο Πατέλης, για να του προσδώσουμε και εκείνη τη δυναμική που θα πρέπει να έχει. Όπως επίσης υπάρχει και όλο το αρχιακό υλικό από τα προηγούμενα συνέδρια, για να υπάρξει επιτέλους αυτή μια μόνιμη γραμματεία και σε συνάρτηση και με τη γραμματεία του Ιδρύματος, της Οργανωτικής Επιτροπής, πραγματικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες σοβαρές, αν θέλετε, προτάσεις και εφαρμογές αυτών των προτάσεων. Δίκτυο που λέει «Οι μουσουλμάνοι της Θράκης ζητούν να ξαναγραφεί η ελληνική ιστορία». Το μουσουλμάνι το γράφει ο ελληνικός τύπος. Η επιστολή στάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας τον Απρίλιο, 25 Απριλίου του 2012, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, η οποία συμβουλευτική αυτή επιτροπή ιδρύθηκε το 1991 στο συνέδριο του Λονδίνου από τους αποκαλούμενους Τούρκους Δυτικής Θράκης και αποτελεί ουσιαστικά σκιώδη κυβέρνηση. Εμείς οι Θρακιώτες την ιστορία μας θα τη γράψουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ξοδέψουμε όλους τους κασμάδες και τα φτιάρια της οικουμένης. Και όπως είπε η Ιφηγένεια Μαμπακέβου, θα
γίνει πράξη. Θέλω μέσα από το συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, με το ψήφισμα που θα συνταχθεί, να καταγγελθούν οι υπερκείμενες της νομοθεσίας δραστηριότητες του προξενείου και των φερεφόνων οργάνωτος. Σας ευχαριστώ. Όταν θα έρθουμε, όχι μετά από 3 χρόνια πάλι για να δούμε στον άλλον, αλλά έχοντας την αίσθηση ότι έχουμε ιδωθεί πολλές φορές και θα επαναβεβαιώσουμε τον αγώνα και την αγωνία μας για λύση προβλημάτων μέσα σε αυτή την τριετία, που νομίζω ότι είναι το καλύτερο, έχοντας ταυτόχρονα και μια άλλη διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πόλη έπαιρνε το συνέδριο αυτό. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά, η θετική. Αν δείτε το χάρτη και δείτε τη μια μεριά της Θράκης από την άλλη, η Φέρεις είναι ακριβώς στο μέσο. 150 χιλιόμετρα από το Ρουμένιο και 150 χιλιόμετρα από την Ξάνθη. Άρα και εκ του χάρτου δικαιώνονται οι Φέρεις και σωστά γίνεται το συνέδριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Όχι το γεγονός και όσοι δεν συμμετείχατε, ότι είχατε το κουράγιο να ακούσετε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι εμείς οι στρατιώτες μπορούμε όλοι μαζί να παλέψουμε και να νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Δελιγιάννης Χαρίσης. Χάρης, τώρα με ξέρουν όλοι. Η ιδιότητά μου τώρα είναι ως εκπρόσωπος του πρώτου τοπικού, εθνικοτοπικού συλλόγου, ιδρύσαμε στη Γερμανία, Σύλλογος Πενταλόφου Ευρωεξωτερικού, με έδρα στο Στουτκάρδη, ο οποίος τα πρώτα χρόνια είχαμε περίπου από ένα χωριό και μόνο 150 μέλη, τώρα βέβαια στερικλώθηκαν, γιατί κάνουμε την δεύτερη και τρίτη γενιά, εν μέρη. Και από τους ιδρυτάς της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης και σε πολλά χρόνια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στη Γερμανία. Εμπνευστής για τα συνέδρια αυτά που πραγματοποιούμε σήμερα, γι' αυτό και το πρώτο προς τιμήν τότε το δώσανε, ας πούμε, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο Θρακών από Δήμων Θρακών, είπανε. Και υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ για την πατρότητα των συνεδρίων αυτών. Ως τιμήν τότε, προς τιμήν, ο Δήμαρχος Αείμνηστος Φίλιππος Αμερίδης έδωσε, ας πούμε, αυτόν τον τίτλο του από Δήμο Θρακών. Έχω παρακολουθήσει όλα τα συνέδρια, πιθανόν να είμαι μοναδικός αν δεν κάνω λάθος, ή ένας-δύο ακόμη. Και πέραν το εκεί, ας πούμε, και με δικά μου έξοδα και όπως και σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα, επειδή με ενδιαφέρουν, ας πούμε, και το όραμα που ήταν πάντα να προωθήσουμε, ας πούμε, την ιστορία της Θράκης, που με μεγάλο παράπονο αντιμετωπίζω και σήμερα ακόμη ότι η ελληνική πολιτεία δεν την προώθησε, την ανάπτυξη Θράκης που οι Θρακιώτες οι ίδιοι δεν αξιολογήσαμε τη δύναμή μας για την ανάπτυξή της, και την προβολή και τη φωνή μας μέσα στην ελληνική πολιτεία, ώστε κάποτε να μας λάβουν και μας τα σοβαρά και να μας περιφέρουν ως παραπέδι της Ελλάδος. Είμαστε κι εμείς ένα παιδί εισάξιο με την Πελοπόννησο, με την Κρήτη, με την Αθήνα και οπουδήποτε άλλο βρίσκεται, ας πούμε, να περιφέρει. Γι' αυτό και συμμετέχω σε όλα τα συνέδρια, προσπαθώ με κάθε τρόπο να εκφράσω τις απόψεις μου, να φέρω τις εμπειρίες μου, τις οποίες έχω αποκτήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία, το οποίο εργάστηκα 40 χρόνια και βρίσκομαι, ζω εκεί. Και πέρα από εκεί ορμόμενος πάντα ότι θα έχω κάποια θετικά αποτελέσματα. Εγώ δεν θα το πω, δεν το δέχομαι αυτό, ότι εγώ είμαι περισσότερο Έλληνας από τους άλλους Έλληνες. Είμαι εξίσου Έλληνας, νιώθω Έλληνας, πόσα χρόνια και αν έχουν περάσει, και προσπαθώ αυτήν την ελληνικότητα να την περάσω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου μέσα, παρότι την τιμάν, ας πούμε, στη χώρα την οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και βιώνουν εκεί. Είμαστε Έλληνες, εξιστωθά.
μόνιμη και εξαγωγή. Έχει μια ωραία παράγραφο. Δύο λεπτά, έχει μια πολύ ωραία παράγραφο. Αλλά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών, του 9ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών και δήμαρχος του διαβημένου Δήμου Αλεξανδρούπολης, πριν από ένα λεπτό κήρυξα τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου αυτού, ενός συνεδρίου το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από κάθε άποψη. Πρώτα γιατί υλοποιήθηκε σε μια συγκυρία κοινωνική, πολιτική και οικονομική πολύ αρνητική. Σε κάθε περίπτωση διαφοροποιημένη τελείως από τα υπόλοιπα 8 συνέδρια. Σε μία περίοδο όπου τα οικονομικά δεδομένα μας ανάγκασαν κατά 95% περίπου να μειώσουμε τις δαπάνες του συνεδρίου. Όμως, παρά το γεγονός ότι μειώσαμε κατά 95% τις δαπάνες του συνεδρίου, το συνέδριο είχε την ποιότητα και τη λάμψη που πρέπει να έχει ένα θρακιώτικο παγκόσμιο συνέδριο. Γιατί οι άνθρωποι, οι Θράκες, οι Θρακιώτες και οι Θρακιώτισσες είναι η δύναμη της Θράκης και η δύναμη των συνεδρίων. Και εδώ μέσα, στην αίθουσα του συνεδρίου, ακούστηκαν οι απόψεις, οι τοποθετήσεις και τα ερωτήματα με αγωνία και άγχος, όπως αρμόζει σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, εν προκειμένου τους Θρακιώτες, και που ήρθαν από τα πέρατα της γης, από άλλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και μέσα από τη Θράκη, για να ενώσουν τις φωνές τους και να πούν προς την κεντρική Αθήνα ότι άλλα μεν πράγματα πρέπει να τα πάρουν πίσω, όπως είναι το κλείσιμο των τριών σχολών αστιφυλάκων και επίσης να μην λειτουργήσουν άλλα πέραν των υφισταμένων στα κέντρα στις σχολές των αστιφυλάκων κέντρα υποδοχής αδροπιταραστών, ως επίσης να λύσουν και τη σύμβαση του θανάτου με τις χρυσοθύρες και επιτέλους να ησυχάσουμε εμείς οι Θρακιώτες από τα χρυσορυχεία και άλλα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει ο τόπος αυτός να πάψει να έχει την στάμπα του φτωχότερου σημείου, της φτωχότερης γωνιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Θα μπορέσει λοιπόν αυτός ο τόπος να βρει το βηματισμό του όταν θα αναπτυχθεί ο πρωτογενής του τομέας, όταν θα μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τον ποταμό Εύρου και να πάρουμε όλα εκείνα τα οποία μπορεί να δώσει ένας ποταμός, ένας υδάτινος χώρος σαν αυτόν, και όχι να εισπράττουμε την καταστροφή, ιδιαίτερα εδώ πέρα εμείς οι ευρύτες, και να μην επεργάζονται σχέδια τα οποία, εννοώ την Αθήνα, με την εκάστοτε κυβέρνησή της, τα οποία καταστρέφουν την προοπτική και την βελτίωση των πραγμάτων τελικώς στον χώρο της Θράκης. Η Θράκη, με όλες τις ιδιαιτερότητές της, με όλες τις ευαισθησίες της, η Θράκη που όταν σκέπτεται ο Έλληνας ότι θα πάθει κάτι η Αθήνα, το μυαλό του πάει αμέσως όπου και αν ζει, από το ένα άκρο στην άλλη, στη Θράκη. Πρέπει να την βλέπουμε όχι μόνο λεκτικά και να την αισθανόμαστε κατ' επίφαση, αλλά ουσιαστικά. Και όταν μιλάμε για αγάπη στη Θράκη, να προσέχουν ιδιαίτερα αυτοί εκεί στην Αθήνα, γιατί αν πραγματικά την αγαπούν, τότε δεν θα θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα τα οποία την καταστρέφουν, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης. Προσέξτε, μιλάω όχι για αναπτυξιακό νόμο, μιλάω για ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης, γεγονός που θα είναι και ένα από τα 7 σημεία του ψηφίσματός μας, το οποίο πραγματικά θα συμπεριλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συμβεί στη Θράκη πιο η απόλυτη ασφάλειά της, να μην υπάρχει επιβολή κανενός κινδύνου από κανέναν, και βέβαια έτσι να διατηρήσουμε την ασφάλεια της Ελλάδας. Γιατί η ασφάλεια της Ελλάδας και της Αθήνας συνέχεται απολύτως με την ασφάλεια της Θράκης. Για όποιους το κατάλαβαν. Για όποιους δεν το κατάλαβαν, τότε εμείς δηλώνουμε ότι θα αναγκαστούμε, όπως ήδη σχεδόν κάνουμε μέχρι τώρα, να παλέψουμε μόνοι μας. Γιατί εμείς οι Θρακιώτες ξέρουμε πώς γίνονται οι πάλι. Πώς γίνεται η πάλι. Γίνεται με δύναμη και με πίστη στον εαυτό μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε σε έναν τόπο ευλογημένο από το Θεό που παράγει τα πάντα, ή μάλλον μπορούσε να παράξει τα πάντα. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 35 χρόνια των κυβερνήσεων μας ανάγκασαν να υποχωρήσουμε και να μην παράγουμε τίποτα.
φτάνει αυτό, δεν θα το ανοιχτούμε και θα πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, έτσι ώστε η Θράκη, αυτή η πανέμορφη Θράκη από κάθε άποψη, να βρει πάλι το βηματισμό, το βηματισμό η οποία θα δημιουργήσει ευτυχισμένους Θρακιώτες, ευτυχισμένους Έλληνες. Το συνέδριο λοιπόν αποφασίστηκε σήμερα να παραμείνει στην πόλη των Φερών, στην ιστορική πρωτεύουσα του Διευρυμένου Δήμου Αλεξανδρούπολης, από τα πιο ιστορικά μέρη της Θράκης και της Ελλάδος, στη Βύρα, εδώ που η Κοσμοσότηρα δεσπόζει από κάθε άλλο τι, και έτσι λοιπόν δημιουργώντας μία γραμματεία μόνιμη επί τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, θα δημιουργήσουμε όλη εκείνη την ενωτική, το ενωτικό πλαίσιο, προκειμένου αυτά που ακούγονται μόνο τρεις μέρες κάθε τρία χρόνια να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε στα τρία αυτά χρόνια, να τα πλάσουμε και να βγάλουμε καρπούς μέσα στην τριετία, έτσι ώστε να έρθουμε πλουσιότεροι και ισχυρότεροι με απόψεις μετά από τρία χρόνια εδώ πάλι σε αυτό το χώρο, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τα όσα υποσχεθήκαμε, τα όσα αποφασίσαμε σήμερα. Γεγονός τα οποία μέσα από ένα ψήφισμα που θα γνωστεί αύριο από μένα, μετά την Θεία Λειτουργία στο πανέμορφο και ιστορικό αυτό κόσμημα που λέγεται Κοσμοσότηρα στις Σφαίρες, θα αναγνωστεί το ψήφισμα και εκεί βάζω στο χέρι στην καρδιά και κάνοντας το Σταυρό Χριστιανή Ορθόδοξη, θα δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας, προσπαθώντας να υλοποιήσουμε στα τρία χρόνια ό,τι υποσχεθήκαμε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Γιώργος Ομινόπουλος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης και εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο Συνέδριο Θρακών εδώ στην ιστορική πόλη των Φερών. Η θεματολογία αφορούσε τη σύγχρονη, κυρίως τραγική δραστηριότητα, τόσο στην ελεύθερη ελληνική Θράκη, όσο και στους θρακικής καταγωγής Έλληνες της Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι εισηγήσεις όμως υπήρξαν και για την Αρχαία Θράκη και για το Βυζάντιο. Στην Αρχαία Θράκη αναφερθήκαμε στον Ορφέα, μια μεγάλη μορφή με μια παγκόσμια αναγνώριση, και πώς μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού μέσα από τον Πλάτωνα, από τους τραγικούς και από τους σοφικούς ύμνους, έχει επηρεαστεί η παγκόσμια σκέψη, το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Όμως με τα πολεμικά, επιστήμονες από την Αθήνα αλλά και από εδώ από τον τόπο μας ασχολούνται με την κοσμογονία του Ορφέα, με την θρησκεολογία του Ορφέα, με την μεταφυσική του και με την ελληνική γλώσσα, που η ύμνη του είναι ένα πραγματικό πρότυπο. Τα λέω αυτά γιατί οι ξένοι και οι βόρειοι γείτονές μας προσπαθούν να εκπληθούν ορισμένα πράγματα, αλλά ο Ορφέας και ο Ορφισμός ήταν Έλληνες, μίλησαν και δημιούργησαν ελληνικά. Και παρουσίασα σε επίρρωση όλων αυτών ένα βιβλίο, το οποίο φέτος πήρε το πρώτο βραβείο μιας εταιρείας, Κριτικός λέγεται, στη Δυτική Ευρώπη, ανάμεσα σε 243 βιβλία, το οποίο αναφέρεται στον Ορφέα και ότι πραγματικά υπήρξε ο Ορφέας και ο Ορφισμός. Ποια είναι η πρακτική σημασία? Είναι ότι η συγγραφέας είναι αρχισυντάκτρια στο οικονομικό περιοδικό Economist. Φεύγουμε αισιόδοξοι, διότι ο Δήμαρχός μας αποδέχτηκε και το επόμενο συνέδριο να γίνει εδώ και να υπάρχει μια διαρκής γραμματεία που ήταν η μόνιμη πληγή του συνεδρίου μας. Πιστεύουμε ότι κάνουμε μεγάλα βήματα και είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε την υπόθεση της Θράκης. Πολλά είπα, δέστε εσείς τι θα κάνετε. Το μικρόφωνο είναι γρήγορο. Ναι, Χατζόπουλος Ελευθέριος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Ναι, όντως σήμερα έληξε το 9ο συνέδριο, το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να το σχεδιάσουμε και να το πραγματοποιήσουμε. Ερχόμασταν με ένα σχετικό φόβο, αλλά τελικά οι φόβοι μας αυτοί διαλύθηκαν, διότι διαπιστώσαμε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό ήταν άνθρωποι με θέληση, με δύναμη, με αποφασιστικότητα. Έτσι όλα κύλησαν ομαλά από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, και η ένταση η οποία δημιουργήθηκε σε κάποια στιγμή ήταν για να καταλήξουμε σε ομόφωνες αποφάσεις. Διότι χωρίς διαφωνία δεν μπορείς να καταλήξεις πουθενά. Το αποτέλεσμα του συνεδρίου αυτού θα φανεί και από το ψήφισμα το οποίο έχουμε συντάξει και θα ανακοινωθεί αύριο μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Κοσμοσότηρας. Θα δώσει το στίγμα του και θα πρέπει να περάσει μηνύματα
σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εντός και εκτός της Θράκης. Διότι όπως και αν το κάνουμε, χωρίς να θέλω να φανώ σοβινιστής, η Ελλάδα αρχίζει από τη Θράκη και τελειώνει στη Θράκη. Ειδικά ο Εύρος είναι μια φιλόξενη, ζεστή αγκαλιά που δεν αντικαθίσταται με τίποτα στη σημερινή πραγματικότητα. Άλλωστε, εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, επιμένουμε και φωνάζουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία, την οικονομική, θα πρέπει όλοι μας να γυρίσουμε στις ρίζες μας, κάτι το οποίο δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση. Στις ρίζες και στο υπέδαφος της μπορείς να βρεις αυτό που αναζητάς σήμερα για να τροφοδοτήσεις ειδικά την νεολαία μας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τη δύσκολη καθημερινότητα και να προχωρήσει από μέσα από το σήμερα στο αύριο. Ας ελπίσουμε ότι θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για ένα καλύτερο αύριο για τους νέους μας και ειδικά για εσάς. Νικόλαος Γκος, αντιδήμαρχος Φερών. Στον ίδιο χώρο που πριν 18 χρόνια ξεκίνησε το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών και αφού όλα αυτά τα χρόνια το συνέδριο περιηγήθηκε όλες τις θρακικές πόλεις, επέστρεψε εδώ σε ένα το συνέδριο, μέσα σε αυτόν τον λιτό χώρο και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι θρακιώτες για ακόμη μια φορά συνευρεθήκαμε και συναποφασίσαμε αρκετά πράγματα. Όλα αυτά αύριο το πρωί, μέσα στον Ναό της Παναγίας της Κοσμοσότητας, θα συμπεριληφθούν σε ένα επίσης λιτό ψήφισμα με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος πραγματικά μας εξέπληξε χθες το βράδυ με την τοποθέτησή του, καθώς ήταν ο κύριος εισηγητής του συνεδρίου. Έθεσε τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Θα πρέπει να στυλιτεύσουμε την απουσία τόσο των αιρετών της Θράκης όσο και των πολιτικών, οι οποίοι απουσίαζαν τη δεύτερη ημέρα των συνεδρίων, και πραγματικά αυτοί που ήταν σήμερα εδώ πέρα ήταν αρκετοί και ήταν οι εκλεκτοί. Μείναν αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για το καλό της Θράκης μας. Νιώθω πολύ περήφανος, καθώς το προσωπικό μας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για να σε αυτόν τον χώρο οι συνεδροί μας να μπορέσουν να παραβρεθούν. Διαμορφώθηκε γι' αυτό το κλειστό γυμναστήριο των Φερών με πολλή δουλειά του προσωπικού μας και αυτό ήταν κάτι που έριξε κατακόρυφα το κόστος του συνεδρίου. Υπήρξε ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των θρακικών σωματείων, των θρακικών ομοσπονδιών, πολιτών, ανθρώπων από διαφόρους φορείς που ήθελαν να πάρουν το λόγο, και η ουσία ότι μίλησαν όλοι από βάθος και από την ψυχή τους, από βάθος καρδιάς με την ψυχή τους, για τα προβλήματα που απασχολούν και μαστίζουν την ανάπτυξη της Θράκης. Αυτό που είπαμε, ότι πλέον αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι πλέον τα υπόλοιπα συνέδρια θα γίνονται μόνιμα πλέον στην πόλη των Φερών, καθώς δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από άλλες πόλεις, αλλά και πραγματικά για να δώσουμε μια τελείως διαφορετική διάσταση στα συνέδρια των Θρακών που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Κόψτε τώρα και ό,τι θέλετε πάλι. Παιδιά, να είστε καλά.